Δεν έχω καμία σχέση με όλους. Γιατί σε κατηγορείτε? Είμαι αθώος. Την ώρα που ο αστυνομικός της Δίας προσπαθεί να πείσει ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση που λίγο έλειψε να στοιχήσει τη ζωή στον Πάνο Καλίτσι, αποκαλύπτεται ο τρόπος που έφτασε η αστυνομία στα ίχνη του, οι φωτογραφίες στα social media που έβαλαν σε σκέψεις και τελικά τον πρόδωσαν, με τη σύζυγο του Κομωτή να περιγράφει στην εκπομπή Τατιάνα Live σκέψεις, αγωνίες και συναισθήματα. Έχουν περάσει νομίζω 4 μήνες και κάτι. Δεν έχω σταματήσει ποτέ να σκέφτομαι τις εικόνες, να έρχονται στο μυαλό μου. Εκείνη τη στιγμή. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Για εμένα είναι ένοχη όλη η ήχη όταν ξαπλώνω να κοιμηθώ. Το θρόισμα των φίλων, ένα σκύλος που θα γαυγίσει, κάτι που θα ακούσει από τον επάνω όροφο. Είναι τα πάντα ένοχα. Ο αστυνομικός της Δίας είχε γίνει κατά καιρούς θέμα συζήτησης στην υπηρεσία του από τις φωτογραφίες που ανέβαζε στο Facebook. Στα μπουζούκια, πάντα πρώτο τραπέζι πίστα, άλλες φορές τον Αντίπα και άλλες φορές τον Γιώργο Μαζονάκη. Να οδηγεί από πολυτελή αυτοκίνητα όπως αυτό, μέχρι τη Λαμποργίνη που βλέπετε, και να ξεσκάει άλλες φορές πάνω σε κότερο και άλλες φορές κάνοντας υπασία. Ακόμα όμως και όταν φορούσε τη στολή του αστυνομικού, η συμπεριφορά του έβαζε σε σκέψεις. Στο αποκλειστικό βίντεο που βλέπετε, οδηγεί τη μηχανή της αστυνομίας και κάνει σούζα μπροστά από τον Γάλλο ραλίστα Σεμπάστιαν Λεμπ σε δρόμο της Αθήνας. Αυτό είναι το επίμαχο σημείο. Ο 30χρονος αστυνομικός έχει αναπτύξει ταχύτητα και κάνει αυτή τη μικρή σούζα μπροστά από τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή, που αργότερα έκπληκτος δήλωνε πως η Ελλάδα έχει κορυφαίους οδηγούς μηχανών. Είμαστε όλοι φυλακισμένοι. Να. Στην Ελλάδα που ζούσαμε στις ταράτσες και στα μπαλκόνια μυρίζοντας το γιασεμί και το νυχτολούλουδο, τώρα πρέπει να ζούμε σαν τα ποντίκια, έτσι σφιχτοκουμπωμένοι καλοκαίρι με 40 βαθμούς Κελσίου, για να μην έρθει ο εκάστοτε εγκληματίας να πάρει αυτά τα οποία δουλεύεις καθημερινά. Εκτός όμως από τις σούζες και τις νυχτερινές εξόδους στα μπουζούκια, ο 30χρονος αστυνομικός προδόθηκε και από τις παρέες του. Κατά τη διάρκεια των ερευνών για την επίθεση στο ζεύγος Καλίτσι, τα στόματα άνοιξαν και τα στοιχεία έδεσαν τον ειδικό φρουρό, που μαζί με τους δύο συνεργούς του ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο Τετάρτη. Μιλάμε για ληστές μεν, αλλά μιλάμε για αδίστακτους. Μιλάμε για απάνθρωπους. Βαρύ κακοποιό στοιχείο. Αυτό. Επικεφαλής των δραστών ήταν ο αστυνομικός της Δίας, που είχε φροντίσει να μαζέψει πληροφορίες για τον Κομωτή και την ώρα που επέστρεφε σπίτι. Μαζί του στο χτύπημα ήταν ένας ληστής χρηματαποστολών που μόλις είχε αποφυλακιστεί και ένας Ιρακινός που είχε ρόλο βοηθητικό. Δολοφονήσαν τον άντρα μου μπροστά μου. Το ότι σώθηκε έχει να κάνει με το Θεό και όχι με εμάς. Και δεν το λέω αυτό περίεργα, είναι πραγματικότητα. Όλα είχαν γίνει στις 8 το βράδυ του Σαββάτου 30 Ιανουαρίου, όταν ο Πάνος Καλίτσης με τη σύζυγό του Έλενα Χριστοπούλου επέστρεφαν σπίτι του στο Κολωνάκι και με το αυτοκίνητό τους έμπαιναν στο υπόγειο γκαράζ. Πάτε να μπείτε στο γκαράζ ακριβώς, του σπιτιού στη ράμπα την κατηφορική μας. Και μόλις κατεβαίνετε προς τη ράμπα, συνειδητοποιείτε τι. Με το που κλείνει σχεδόν η γκαραζόπορτα, και ενώ εγώ μιλάω στο τηλέφωνο και το έχω μόλις κλείσει, ακούω τον Πάνο που. Δεν τον κοιτάω, ακούω τον Πάνο που κάνει όχ. Μέχρι να προλάβω να κοιτάξω τον Πάνο, καταλάβω γιατί έκανε όχ. Κάνοντας δεξιά το κεφάλι μου, βλέπω έναν άνθρωπο να με σημαδεύει με όπλο έξω από το παράθυρό μου. Ο αστυνομικός της Δίας και ο ποινικός που μόλις είχε αποφυλακιστεί πλησίασαν το άτυχο ζευγάρι για να πάρουν την τσάντα που είχαν μαζί τους και λίγο πιο μακριά ο τρίτος συνεργός τους κρατούσε τσίλιες. Στόχος των δραστών ήταν να δέσουν το ζευγάρι, να τους οδηγήσουν στο σπίτι και να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιό τους. Κάνει όπισθεν λοιπόν ο. Ναι, βεβαίως δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι. Δέχομαι εγώ την πρώτη σφαίρα και. Για να σώσω το υπόλοιπο, έτσι έπραξα εκείνη την ώρα, τώρα δεν μπορώ να σου πω γιατί, ανοίγω την πόρτα να βγω έξω και τους λέω παιδιά ότι θέλετε μόνο μην ξαναπυροβολήσετε, διότι εμένα μου έχουν πέσει τζάμια επάνω μου, έχω ήδη χτυπήσει το χέρι μου, το οποίο δεν το κατάλαβα ποτέ το χτύπησα, παρά ώρες αργότερα από το φόβο και την τρέλα που με είχε πιάσει. Ανοίγω την πόρτα, βγαίνω έξω κατά αυτόν τον τρόπο και τους λέω ότι ό,τι θέλετε παιδιά μόνο μην ξαναπυροβολήσετε. Αυτό, δηλαδή μόνο αυτό με ενδιέφερε, να σωθούμε. Ο Πάνος Καλίτσης τα έβαλε με τους οπλισμένους δράστες, άρχισε να παλεύει μαζί τους και τότε εκείνοι τον πυροβόλησαν στο στήθος και τα πόδια. Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ο ένας ξεκίνησε να με πιάνει εμένα, να με βάλει προς τα μέσα, πιο μέσα κτλ. Γιατί εάν έχεις τη γυναίκα του, μπορείς να τον κάνεις ό,τι θέλεις. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Ο Πάνος όμως βλέποντας αυτό, αντέδρασε να έρχεται προς το μέρος μου για να σώσει και να του λέει άστινα κάτω, άστινα κάτω. Και εκεί λοιπόν. Τον πυροβόλησε. Και ενώ εγώ είμαι σκυμμένη κάτω και προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται χωρίς να βλέπω, ακούω τον άντρα μου, την ατάκα αυτή, τη φράση που δεν την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, ποτέ όσο ζω, να λέει γιατί ρε μπιπ στην καρδιά.
Δηλαδή, άκουσα ότι τον πυροβόλησαν στην καρδιά. Η σύζυγος του Πάνου Καλίτση αρχίζει να φωνάζει για βοήθεια και οι δράστες φοβούνται. Η ληστεία δεν ολοκληρώνεται, με τους παρολίγων δολοφόνους να τρέχουν και να απομακρύνονται από την περιοχή πριν φτάσει στο σημείο περιπολικό της αστυνομίας. Ή τώρα πεθαίνουμε και οι δύο μαζί γιατί μου τον έχουν χτυπήσει στην καρδιά, τον χάνω. Γιατί δεν είμαι γιατρός, αλλά και γιατρός να μην είσαι, ένα χτύπημα στην καρδιά ξέρουμε όλοι ότι μπορεί να αποβεί μοιραίο. Έτσι. Και λέω τώρα πρέπει να βρω ασθενοφόρο. Ήταν το μόνο πράγμα που σκέφτηκα. Δεν θυμάμαι ακόμα και τώρα πως ξέφυγα. Και άρχισες να τρέξεις εσύ έξω να φωνάζεις, τι έκανες? Και άρχισα να τρέχω έξω, να φωνάζω, ανεβαίνοντας επάνω στη ράμπα την ανηφορική, που μου φάνηκε σαν το να ανεβαίνω το Γολγοθά. Ακούω και το δεύτερο πυροβολισμό. Οπότε λέω εκεί δεν έχω καμία σωτηρία, που δεν ξέρω αν είναι κεφάλι, αν είναι πού είναι, δεν ξέρω. Έτρεχες εσύ να φύγεις και να φωνάξεις. Mm. Και ενώ ήταν κάτω στο έδαφος ο Πάνος. Δεν έπεσε ποτέ στο έδαφος ο Πάνος. Α, όρθιος ήταν. Ήταν όρθιος ο Πάνος. Και τι έκανε, προσπάθησε να σε σώσει, ναι, και έπεσε και, πάνω του. Και μετά την σφαίρα του επιτέθηκε ο Πάνος του δολοφόνου. Μπράβο, τσαγανό ο Πάνος. Πολύ, ε. Έχω παντρευτεί γενναίο άντρα. Από την πρώτη στιγμή, ο Πάνος Καλίτσης επέμενε ότι δεν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς με κανέναν. Το έχει ξεπεράσει πιο εύκολα εσύ ή ο Πάνος? Ο Πάνος. Ο Πάνος είναι από τη φύση του αισιόδοξος άνθρωπος και θετικός. Επομένως, από τη στιγμή που πέρασε όλη αυτή τη διαδικασία και στάθηκε στα πόδια του, μου είπε απλά το αφήνουμε πίσω και προχωράμε γιατί πιστεύει στο καλό και στο θετικό της ιστορίας. Αστυνομικοί που συνεχίζουν τις έρευνες προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος έδινε πληροφορίες στον αστυνομικό της Δίας και αν είχε κάνει ανάλογες επιθέσεις μέχρι να συλληφθεί από συναδέλφους του. Μεγάλη περιπέτεια για τους ανθρώπους.